Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι εδώ το Κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα έχουμε την έκτη αγωνιστική της Master League και το ματσάκι ανάμεσα σε Brazzer Brichter και Jokers. Οι Brazzer Brichter από τη μία με ρεκόρ 2-3 στο πρωτάθλημα κοντρά στους Jokers, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη στην φετινή σεζόν, μετρούν 4 ήττες μέχρι στιγμής. Ο Στελέτος θα πάρει και την πρώτη προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους και θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Δημητριάδης, Ρώτος, Πολυχρονόπουλος, Πιστεύος και Τσίτουρας στην πεντάδα των γηπεδούχων, ενώ από την άλλη έχουμε Κωστελέτο, Τζογλάκη, Φιλιπάκο, Αυτόσογλου και Κυρικό. Μια σκάστη πάσα τώρα, η μπαλά έξω. Τρίποντο από τον Ζώτο, άστοχο όμως, δεν έρχεται η απάντηση από τους Brazzer Brichter. Ακή πάσα εδώ από τον Κυρικό, ο οποίος θέλησε να βγάλει γρήγορα από την ομάδα του. Είναι όμως το λάθος και έτσι η μπάλα επιστρέφει γρήγορα στα χέρια των γηπεδούχων. Ο Ζώτος άφησε στα δεξιά. Δημητριάδης και πάλι έξω. Ζώτος θα εκτελέσει για τρεις, ούτε τώρα θα έρθει το πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους. Μια ευκαιρία όμως με πιστεύω. Δεν θα μπει ούτε αυτό το σουτ. Ξεκινούν άστοχα πίσω από τα 6.75. Κωστελέτης έδωσε ακόμα ένα λάθος για τους Τζόκερς. 2 εναντίον 1 και ο Πολυχρονόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 2-2. Εδώ έκαναν ένα δωράκι οι Τζόκερς στους αντιπάλους τους, οι οποίοι έφεραν το μάτς τώρα στη μισοπαλία. Μάλιστα αριστερά στον Αυτόσογλου. Ο Τζογλάκης θα το πάρει και θα το βάλει. 2-4. Πολυχρονόπουλος τώρα. Πιστεύος από τον Ζώτο. Πιστεύω σε ακόμα ένα σουτ πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου. Άστοχο και αυτό. Πολυχρονόπουλος. Άστοχο στον Δημητριάδη. Ακόμα ένα τρίποντο θα μπει τώρα. Το έψαξαν το σουτ πίσω από τα 6.75. Οι γηπεδούχοι το βρήκε ο Πολυχρονόπουλος για το 5-4. Τελέτος. Δίνουν χώρο. Θα εκτελέσει τελικά. Μπαλά καταλήγει πίσω από το ταμπλό. Έτσι κατευθείαν να έχει τα χέρια των Μπιχτέρ. Ο Χρονόπουλος διέσχισε το γήπεδο. Ζώτος θα εκτελέσει ακόμα ένα τρίποντο μέσα γι' αυτό. 8-4. Δεύτερο συνεχόμενο σουτ. Τριών πόντων εύστοχο για τους Μπιχτέρ. Οι οποίοι φτάνουν τώρα στο σύν 4. Φιλιπάκος, Ιεροκοστελέτος, Τζογλάκης, κυκλοφόρησε η μπάλα στην περιφέρεια. Αφήνει όμως το τρίποντο ο Αυτόσογλου. Θα το φύγει και η μπάλα στα χέρια, χνηδιάστηκε από την πάσα του Κοστελέτου. Έτσι θα γίνει ακόμα ένα λάθος για τους γκρι. Πολυχρονόπουλος, πήρε ξανά. Τουράς του δίνει και πάλι. Δημητριάδης βγήκε με το δεξί χέρι, θα σκοράρει κιόλας ενώ έχει κερδίσει και το φάουλ. 14 πλέον, με τον Δημητριάδη να πετυχαίνει και το πρώτο του καλάθι στο μάτς. Έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή τώρα. Αστοχή στην βολή ο Δημητριάδης, ο Στελέτος περνάει. Μπροστά του μαύρες φανέλες. Ο Φιλιπάκος λέγει ο ίδιος να εκτελέσει. Αυτός ο Βλουκί με μια κίνηση βόλεϊ, τελικά η μπάλα παραμένει στους Τζόκερς. Κυρίκος τσεκάρει γύρω του. Κρατάει τώρα στα 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ο πίσω Κωστελέτος θέλει να συνεργαστεί και πάλι μαζί του. Παρενεύει ο Πολυχρονόπουλος, αλλά τελευταίος έχει ακουμπήσει ο Κυρίκος, αν καταλαβαίνω σωστά. Έτσι η κατοχή είναι για τους Μπιχτέρς, με Πολυχρονόπουλο να κατεβάζει 6 λεπτά ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο και το σκορ στο 14. Και πάλι Πολυχρονόπουλος, Τσίτουρας έχει βάλει πλάτη τον αντίπαλό του, γυρίζει και ευστοχή. Πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Τσίτουρα για το 12-4.
σερί 7-0 για τους γηπεδούχους. Το 5-4 θα καταφέρει να αυξήσουν την απόστασή τους, ενώ εδώ έγινε και το κλέψιμο. Ο Χρονόπουλος άφησε στον Τσίτουρα και πάλι έξω. Επιστεύουσα, με συγχωρείτε. Δημητριάδης θα πάρει το σούτ από μέση απόσταση, μπάλα στο σίδερο. Τσίτουρας εκεί εκμεταλλεύτηκε το ύψος του, πήρε το επιθετικό rebound, αλλά δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Βγήκε η άμυνα τον Γκρι. Κυρίκος το θέλει το σούτ, το πίστεψε, δεν το έβαλε όμως. Ο Λεχρονόπουλος βγάζει την επίθεση του Πίκτερς. Δηλαδή και η πάσα του Δημητριάδη, έγινε το κλέψιμο. Δεν εκτέλεσε όμως ο Πολυχρονόπουλος, διαμαρτυρίες από την πλευρά των Τζόκερς. Και πετάει έξω την μπάλα ο Πολυχρονόπουλος σε μια ένδειξη fair play, ενώ έχουμε και time out. Επιστρέψαμε πίσω από το time-out, συνέχεια με τους Τζόκερς να βρισκόνται στην επίθεση. Ράζερ Μπίχτερς έχουν παρουσιάσει καλύτερα σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού μας, προηγούνται αυτή τη στιγμή με 12-14. Ο Στελέτος θέλει να βρει λίγο χώρο, άφησε έξω αυτός που θα εκτελέσει. Πρέπει να ακούμπησε και την μπάλα ο Πολυχρονόπουλος, να αλλίωσε και την προσπάθεια του αντιπάλου του. Πίεση τώρα, έχουμε μπρος πίσω. Δεν βλέπω να περάσει στο κέντρο ο Δρυβάκος, έφτασε μπάλα στα χέρια του, αλλά βρισκόταν πίσω από το κέντρο. Ενώ έχουμε και δύο αλλαγές με Πίλτσι και Βιενόπουλο που να περνάνε στο μάτς με τους γηπεδούχους. Κυρίκος την επαναφορά ζήτησε ο Κωστελέτος. Σε κέντρο πήγε μπάλα με το ένα χέρι, εκτέλεσε ο Κωστελέτος. Πέρασε όμως. Σου τριών πόντων εύστοχο. Ο Ζώτος βρίσκει αυτή τη φορά στόχο. 15-4. Ακόμα ένα τρίποντο για τους γηπεδούχους. Το τρίτο σήμερα. Κυρίκος δεν απαντάει. Μπίλτσις κατεβάζει. Στην έξω. Στο Δημητριάδης και πήρε. Πιέζεται από τον Αυτόσογλου, περνάει και τον Κωστελέτο, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ ενώ έχει μπει και το καλάθι. Από τον Δημητριάδη, 17-4 πλέον. Δεν φεύγουν σιγά σιγά οι Μπίχτερς, από την άλλη καθυλωμένοι στους 4 πόντους οι Τζόκερς. Δεν βρίσκουν εύκολα λύσεις επιθετικά. Για τους φιλοξενούμενους πέρασε ο Τσέκα. Τώρα στο μάτς και την θέση του Αυτόσογλου. 6 η βολή μαζί στο Κωστελέτος. Αλλά θα γίνει ένα φθηνό λάθος ακόμα. Πίλτσις. Τζότος σε ακόμα ένα τρίποντο. Η μπάλα στο σίδερο αυτή τη φορά και περνάει και από πίσω από το ταμπλό. Λιπάκος παίρνει και εκτελεί αμέσως μέσα. Βρίσκει στόχο ο Λιπάκος. 17-7. Πρώτο καλάθι έπειτα από το 5-4 για τους φιλοξενούμενους. 17-7 τώρα. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Πίλτσις. Δύσκολη κίνηση, δεν ήρθε το καλάθι. Κυρίκος. Στελέτος άφησε στα δεξιά, πήρε ξανά. Ξεκινάει την πορεία του προς αντίπαλο καλάθι και με τα αριστερό χέρι θα τελειώσει τη φάση. Για το 17-9. Γενόπουλος. Άφησε τον Δημητριάδη, πέρασε ωραία πάσα για τον συμπαίκτη του. Πάλι Δημητριάδης με το δεξί χέρι, δεν βρίσκει στόχο. Στελέτος. Φιλιππάκος άφησε τον Κυρίκο. Τώρα η μπάλα πέρασε στον Τσέκα. Ο οποίος κλείνεται, θα βρεθεί και στο παρκέ. Δρακώνει την μπάλα ο Πίλτσις. Και έχουμε double.
μπάλα είναι για τους Μπίρκες, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και έχουμε και time out. Συνέχεια στην δράση, 2 και 10 ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. 17-9 το σκορ υπέρ των Μπρέσσερ Μπίχτερ. Ευρωποιείνε τώρα στην επίθεση. Φίλτς της πήρε στα δεξιά. Σουτ από το έξω στον Βολόνα, άστοχο όμως από τον Τσίτουρα. Κυρίκος αναλαμβάνει να κατεβάσει ξανά. Τσεκάς, Τζογλάκης και εκτέλεσε αμέσως, σημαδεύει σωστά ο παίκτης των Τζόκερ, 17-11. Μειώνει τώρα στους 6 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Γενόπουλος κάνει την κίνηση στα δεξιά, ο Πολυχρονόπουλος και παίρνει. Ο Ριβάκος τώρα έχει βάλει πλάτη τον Τσεκά. Δεν είναι και τόσο καλή η πάσα του για τον Γενόπουλο, τον δυσκόλεψε αρκετά. Έγινε τελικά το λάθος από τους Πίχτερτς. Για να πάρει ο Κωστελέδης και να αφήσει τώρα στον Τζογλάκη. Τσεκάς με το δεξί θα γυρίσει και θα σκοράρει. 17-13, μειώνουν κι άλλο οι φιλοξενούμενοι. Από το 17-4 τον κάνει ένα σερί. 9-0. Χρονόπουλος θέλει να παίξει με τον Τριβάκο και πάλι Πίλτσος, ο οποίος πήρε την παλαστημένη στα χέρια του. Τζογλάκης του κάνει το φαουλ και το παραδέχεται κιόλας. Έτσι τον στέλνει στη γραμμή. Αυτό είναι και το τρίτο ομαδικό των Τζόκερ στην πρώτη περίοδο. Από την άλλη κανένα φαουλ μέχρι στιγμής για τους Μπίχτερς. Άστοχη πρώτη. Όμως για την δεύτερη εκτελεί και αυτή. Έχει την ίδια τύχη, όμως το επιθετικό rebound έρχεται για τους Μπίχτερς. Γιαννόπουλος. Μπάλα έξω στον Τριβάκο, προσποιείται εκείνος στην κορυφή. Έχει τελειώσει ο χρόνος, δεν είχε τσεκάρει το ρολόι για τον χρόνο επίθεση ο Τριβάκος. Έτσι δούμε την μπάλα στα χέρια. 22 δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τους Τζόκερς. Οι υπενθυμίζω έχουν πλησιάσει πλέον στους 4 πόντους. Κυρίκος, Τσεκάς στα 13. Τζογλάκης, Κυρίκος για 2 από το πλάι. Είναι άστοχο το σούτ, αφήνει πάνω να καταλήξει εκτός. Ο Τσίτουρας και έτσι έχουμε 5,3 τώρα για τους Μπράζος Μπίχτερς. Φίλτσης στα 4, πέρασε. Εκτελεί από το κέντρο, όχι. Διατύχει το σούτ και έτσι φτάνουμε στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 17-13. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς, 17-13 το σκορ. Στο πρώτο δεκάλεπτο με τις Μπράζες Μπίχτερς να ξεκινούν καλά. Στη συνέχεια κάπως μπόρεσαν να βρουν τα πατήματά τους οι Τζόκερς, οι οποίοι πλησιάζουν πλέον στον πόντο με τον Κωστελέτο να εκτελεί για 3, 17-16. Η αντεπίθεση των φιλοξενούμενων συνεχίζεται. Τέσσερα δευτερόλεπτα για τους Μπίχτερς, πατώντας τη γραμμή θα εκτελέσει ο Τσίτουρας, δεν πήγε το καλάθι. Τζογλάκης για την προσπέραση, δεν θα έρθει. Για έξι μαϊκή ο Τσίτουρας πέταξε την μπάλα στο σώμα του Τσέκα. Και κατοχή είναι για τους Μπίχτερς, εδώ είχαν ευκαιρία οι Τζόκερς να πέρασουν μπροστά για πρώτη φορά σήμερα. Με συγχωρείτε για δεύτερη φορά, γιατί είχαν προηγηθεί και με 2-4 στην αρχή. Όμως δεν τα κατάφεραν. Φίλτσις τώρα αυτή στον Γιαννόπουλο. Πασά για τον Δρυβάκο και εκείνος αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ωραία συνεργασία, 19-16.
Σιρίκος, πίεση ψηλά από τον Πολυχρονόπουλο και ο Κωνσταλέτος και πάλι το σκέφτηκε, είμαι σίγουρος. Ο Κύρικος όμως έχως δεύτερη σκέψη, θα το πάρει και θα το βάλει. 19-19. Έμεινε μόνος ο Κύρικος όπως και ο Κωνσταλέτος νωρίτερα. Κακή αντίδραση από την άμυνα των Μπίχτερς, οι οποίοι βλέπουν πλέον τους Τζόκερ θα έχουν σοφαρίσει το μάτς. Δεν έρχεται η απάντηση από τον Πολυχρονόπουλο. Το πάνω του Φιλιπάκου. Φεύγει γρήγορα μπροστά ο Κωνσταλέτος. Θα κρατήσει και την μπάλα. Κυρίκος ζητάει, παίρνει, εκτελεί κιόλας. Αλλά θα καταλήξει αερβολής, είναι πάρα πολύ άστοχο το σούτ. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για να περάσει μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Ενώ στο μάτς πέρασε ο Ζώτος για τους Μπίχτερς. Γιαννόπουλος. Πιντσής. Παίρνει το σκρίν από τον Τριβάκο, χάνει όμως την μπάλα από τον Τζογλάκη. Κυρίκος θα επιχειρήσει ακόμα ένα σουτ μέσα. Με τη βοήθεια του ταμπλό θα εκτελέσει. 19-22 πλέον. Με ακόμα ένα τρίπο του Κυρίκου. Οι Τζόκερς βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο συν 3. Τριβάκος. Ωραία πάσα του για τον Πίλτς, εκείνος επιλέγει να αφήσει έξω. Ζώτος τώρα στο τρίποντο, θα καταλήξει μέσα. 22-22, μία σου και μία μου. Και πάλι στην ισοπαλία το σκορ. Κυρίκος. Ο Τζογλάκης, του δίνει και πάλι ο Κωνσταλέτος, βρέθηκε κοντά, δεν έφτωξε όμως το καλάθι. Πυροπίλησης τώρα. Φεύγει από τα αριστερά και με μια ωραία κίνηση θα σκοράρει για το 24-22. Ρίκος. Κωνσταλέτος εκτελεί. Κόσι τέσσερα όλα. Για τρεις ο Ζώτος, συνεχίζεται το ρεσιτάλ τριπόντων. 27-24. Έξι λεπτά ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κωνσταλέτος. Έγινε το κλέψιμο από τον Πίλτσι. Βγήκε γρήγορα στην επίθεση. Πάει κόντρα στον Κωνσταλέτο. Δεν μπορεί να τον νικήσει όμως. Και θα βγει και η άμυνα από τους Τζόκερς. Τσέκας. Κυρίκος. Μέσα και αυτό τι γίνεται. Στις τελευταίες φάσεις. 27-27. Το ένα τρίποντο διαδέχεται το άλλο. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Ζώτος και Κυρίκος έχουν κάνει έναν διαγωνισμό τριπόντων στις τελευταίες φάσεις και το σκορ τώρα βρίσκεται στο 27-27. Ακόμα μια ισοπαλία από τις αρκετές που έχουμε δει μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Μπράζερ Σπίχτος τώρα στην επίθεση, 5,5 λεπτά ακόμα πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλεπτού. Ζώτος σε ακόμα ένα σουτ δικό του, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Φιλιπάκος άφησε στον Κωνσταλέτο. Τσέκας. Πάνε κατευθείαν πάνω του και τελικά έχουμε το φόλ από τον Πολυχρονόπουλο. Πάνε μόλις το πρώτο φόλ στην δεύτερη περίοδο γενικά. Κάνε ένα φόλ μέχρι στιγμής από τους Τζόκερς. Ένα 0 τίποτα ομαδικά. Κυρίκος. Πάνω του είναι ο Ζώτος. Θα τον περάσει, δεν μπορεί όμως να τελειώσει πάση με αυτό το ανάποδο lay-up. Με συγχωρείτε. Πιστεύως προσποιήθηκε. Μπαλά έφτασε τώρα στον Πολυχρονόπουλο, ο οποίος κάνει τις τρίπλες. Πιστεύω θα εκτελέσει. Δεν βρίσκει στόχο. Μαζεύει ο Δημητριάδης. Αλλά φεύγει μπάλα από τα χέρια του Πίλτσι. Και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων.
Σιρίκος. Ροτσέκας. Κάνει την κίνηση του Τζογλάκης. Θα καταλήξει η μπάλα. Σταματάει, πιέζεται. Πίλτς βγαίνει δυναμικά στην άμυνα και κλέβει. Τον καταδιώκουν δύο αντίπαλοι. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά την φάση, αλλά έχει υπάρξει σφύριγμα για φάουλ του Τζογλάκη, όπως λέει ο ρέφερι. Αντιδράει ο Τζογλάκης σε αυτό το σφύριγμα. Πρώτο μανικό αυτό για τους Τζόκερς τώρα. Είναι δυστυχημένος στην γραμμή ο Πίλτσης. Θα βάλει την πρώτη βολή με το 28-27. Αστοχή στην δεύτερη, μια στις δύο από τον Πίλτσι. Τσέκασε και ψηλότερα από όλους, μάζεψε. Έχει στον Κυρίκο για να οργανώσει αυτός ακόμα μια επίθεση από τους Ρόκετς. Κίνηση του Τσέκα έγινε αποδέκτη της πάσας. Δεν μπόρεσε όμως αυτό, ράρι, μάζεψε ο Πιστεύος και άφησε τον Πολυχρονόπουλο. Έχει την επιλογή του Πιστεύου στα δεξιά, όμως έφυγε πάρα τα χέρια του για να την πάρει ο Κωστελέτος. 3-2, δεν βγήκε ο εθνιδιασμός εδώ για τους Τζόκερς και επιλέγει να παίξει με τον Τζογλάκη. Τώρα ο Κωστελέτος, Φιλιπάκος. Τσέκα, έχει βάλει πλάτη τον Δημητριάδη. Αστοχή στο σουτ Κωστελέτος εκεί στο follow, δεν μπορεί ούτε και να τον σκοράρει. Πιστεύος, άφησε τον Δημητριάδη. Καστή πάσα, συστημένη στα χέρια του Φιλιπάκου η μπάλα. Έχουν γυρίσει όλοι στην άμυνα των Μπίχτερς, έχουν το υποθέσει εδώ για έναν εφημιδιασμό. Οι Τζόκερς, Κυρίκος θα εκτελέσει για τρεις και το βάζει. 28-30, ακόμα ένα εύστοχο σου τριών πόντων από τα χέρια του Κυρίκου. Στο συν 2 πλέον οι Τζόκερς, 3 και 15 ακόμα. Για το τέλος του πρώτου χρόνου απαντάει ο Ζώτος, ποιος άλλος. 31-30. Δεύτερο δεκάλεπτο έχει γίνει μια μάχη ζώ του Κυρίκου πίσω από τη γραμμή των 6.75. Ο Στελέτος τώρα στα δεξιά. Τελεί για 2 μέσα και αυτό, 31-32. Πολυχρονόπουλος. Πιστεύως άφησε στον Ζώτο από τα αριστερή πλευρά τώρα μέσα και αυτό τι γίνεται σήμερα. 34-32. Κυρίκος στον Φιλιπάκο. Τσέκας, Κροκοστελέτος, φτιάχνει λίγο χώρο ο Τζογλάκης. Τσέκας υποπίεση, δεν βρίσκει στόχο. 2 και 10 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πέρασε ο Πολυχρονόπουλος, δεν πέρασε και μπάλα όμως. Κυρίκος. Έχουμε τεχνική ποινή στον Πολυχρονόπουλο. Ο οποίος διαμαρτύρεται για μια φάση νωρίτερα. Και διακοπή για time out, αν έχουν καταλάβει καλά, ναι. Πώς θέλετε εδώ στη γραμμή για να εκτελείς την βολή της εθνικής ποινής. Θα την βάλει για το 34-33. Τρίποντα έχουμε δει μέχρι στιγμή στο δεύτερο δεκάλεπτο. 4 από την πλευρά των Brothers Pickers και 5 από την πλευρά των Jokers. Κλέψουμε εδώ του Ζώτου, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής μέχρι στιγμή από την πλευρά των Γηπεδούχων. Τριβάκος άφησε και πάλι στον Πολυχρονόπουλο. Ανενόχλητος ο κύριος θα εκτελέσει για 2-36-33. Ενάμιση λεπτά ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Κυρίκος στον Κωστελέτο. Κύριο Φιλιπάκος τώρα. Το μάτς έχει περάσει και ο Λιβάδης τώρα για τους Τζόκερς.
πλησπήρα από τον Τσέκα, θα εκτελέσει για τρεις. Παρά στο σίδερο και εκτός. Εδώ να στάρει ο Λιβάδης, αφού τελειώνει και ο χρόνος. Δύο-ένα τα φάουλ, υπενθυμίζω. Έχουν φάουλ να δώσουν και οι δύο ομάδες. Στο τελευταίο ένα λεπτό, στο οποίο θα μπούμε σε λιγάκι. Τώρα μόλις μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Κυρίκος. Φελέτος. Τρυφογυρίζει ωραία και αφήνει με μια πολύ ωραία κίνηση την μπάλα στο καλάθι, 36-35. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Σωτός πάσαρες τον πιστεύω. Πολύ χρονόπουλος τώρα. Προσπάθει ο Κυρίκος. Πάει ο Δημητριάτης να του δώσει screen. Και με τον Κυρίκο στην πλάτη του, ο οποίος του κάνει και το φάουλ επίσης. Δεύτερο ομαδικό των Jokers, όσα έχουν και οι Brothers Bichter μέχρι στιγμής. Πολυφορονόπουλος. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδούχων. Ριβάκος. Έπεσαν αρκετοί πάνω του, βρέθηκε μόνο στο Πολυφορονόπουλος και στη λήξη του χρόνου. Θα πετύχει ακόμα ένα τρίποντο, 39-35. Ο Φελέτος στα 5 δευτερόλεπτα με τα αριστερό θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 39-37. Φυσούς πίσω από το κέντρο, θα καταλήξει εκτός και έτσι τελειώνει και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 39-37. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς. Δέρμπι παραμένει το παιχνίδι μας ανάμεσα σε Brothers Bichter και Jokers. 39-37 δείχνει τώρα από την πίνακας. Ενώ γρήγορα θα γίνει και το φάουλ από τον Κυρίκο. Πιστεύω ότι θα εκτελέσει για τρεις. Δεν μένει το καλάθι. Ο Κυρίκος. Φιλιπάκος εκτελεί για 3. 39-40. Προβάδισμα και πάλι για τους Jokers. Τριβάκος αμέσως θέλει να εκτελέσει. Δεν τα καταφέρνει όμως παρότι βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Κυρίκος. Τον καταδιώκει ο πιστεύος. Κυρίκος κρατάει στα 14. Ο Φιλιπάκος. Τσέκας με πλάτη. Μπαλά καταλήγει και πάλι στον Κυρίκο. Γυρίζει ο Λιβάδης. Δεν μπαίνει το καλάθι. Πήραν και οι γηπεδούχοι. 3-3 τώρα μπροστά. Πολυφορνόπουλος στέκεται στον αέρα και σημαδεύει σωστά. 41-40. Κοστελέτος. Αυτό στον Κυρίκο θα το πάρει από εκείνο το σημείο. Βάλα στο σίδερο. Ροζότος. Οργανώνει ο Πολυχρονόπουλος, έκανε την κίνηση για να πάρει ο πιστεύος. Και πάλι Πολυχρονόπουλος, ξανά ο πιστεύος. Ατώντας τη γραμμή, εκείνος θα εκτελέσει για 2. 43-40. Φελέτος πασάρι στον Λιβάδη. Λιβάδης κουβαλάει την μπάλα. Κυρίκος στη γωνία. Λιβάδης θα εκτελέσει, δίνει ύψος το σουτ. Δεν είναι καλό όμως. Πολυχρονόπουλος. Πάσα στον Ζώτο, προλαβαίνει τον Κυρίκο. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Λιβάκος. Κάνει το φάουλ ο Δημητριάδης. Ζητάει να δοθεί χαμηλά ο παίχτης των Bichters. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Νομίζω έχουν δοθεί βολές στον παίχτη των Jokers, ναι. Αυτό δείχνει και ο ρέφερι. Έχουμε
δύο βολές για τον Κοστελέδο τώρα. Μέσα η πρώτη, 43-41. Μέσα και η δεύτερη, για το 43-42. Πολυχρονόπουλος, πιστεύως, κάνει την κίνηση ο Ζώτος για την δεξιά. Ο Σελέτος ήταν μπροστά του, έκανε λάθος πάσα ο Ζώτος. 3-2 τώρα. Ο Κυρίκος προσπάθησε να πάει μόνος του στην προσπάθεια, δεν επέλεξε κάποια πάσα. Έτσι πέρασαν εκμετάλλευτη ευκαιρία τον Τζόκερ Ζώτος, τώρα σε ακόμα ένα τρίπο το δικό του. Ο Λιβάκος πέρασε. Ο Κοστελέτος του δίνει και πάλι, ζητάει ο Λιβάδης στα αριστερά, σε εκείνον πάει μπάλα. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους γκρι. Κυρίκος Τσέκας παίζει με πλάτη, γυρίζει υπό την πίεση του Δρυβάκου, δεν μπορεί να πετύχει κάτι καλό. Παραμένει το 43-42. Δημητριάδης είχε χρόνο να σημαδέψει και θα το κάνει σωστά. 46-42. Το συν 4 η Μπίχτερς. Παίρνει μια μικρή απόσταση μετά από ώρα. Κυρίκος, δεν έρχεται η απάντηση από την πλευρά των Τζόκερς. Κυρία να αυξήσουν κι άλλο το προβάδισμά τους οι Brothers Victors. Τριάδης. Πιστεύως, πέρασε τον Ζώτο. Μαλά έξω, ζητάει ο Πολυχρονόπουλος τον Τριβάκο, θέλει να βρει και τον βρίσκει ο Δημητριάδης. Ωραία κίνηση, ωραίο καλάθι του Πολυχρονόπουλου, 48-42. Στο συνέξι πλέον η Γεβεδούχη. Λιβάδης παρακινδυνευμένη, πάσα του έγινε το κλέψιμο. Το γυμπροστά ο Πολυχρονόπουλος δεν μπορεί να τον σταματήσει κανένας. 50-42 πλέον. Σερί 7-0. Από τους Μπίχτες ένα γρήγορο τρίπο του τώρα στην άλλη πλευρά του Φιλιππάκου. Δεν δείχνουν να έχουν καθαρό μυαλό τώρα οι Τζόκερς, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να ανεβαίνει στο 8 πόντους πλέον. Θα μπορεί να ανέβει κι άλλο τώρα με το τρίπο του Δημητριάδη, δεν θα έρθει όμως το καλάθι. Γκρέμια ζητούν από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Σελέτος Τσέκας αφήσει έξω. Λιβάδης αφήνει ξανά στον Τσέκα. Φιλιππάκος τρίποντο εκτός ισορροπίας, χωρίς κάποια τύχη αυτή η εκτέλεση. Συνέχεια θα γίνει και το φάουλ από τον Λιβάδη. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Τζιτζογλάκης και αυτός ο Γλου πέρασαν στο μάτς για τους Τζόκερς, ενώ από την άλλη επιστρέφει ο Βγενόπουλος, όπως και ο Τσίπουρας. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό των Τζόκερς. Είναι μόνος στη γωνία ο Πιστεύος, το έχασε όμως. Θετικό rebound και 9-14 επίθεση για τους Πιχτερς. Γενόπουλος έχασε. Κυρίκος, 4,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τσέκας για 2, η μπάλα στο σιδερό και στα χέρια του Ζώτου στην συνέχεια. Παραμένουν καθυλωμένοι στους 42 πόντους οι Τζόκερς στις τελευταίες φάσεις. Δυσκολεύονται αρκετά να βρουν στόχο στην επίθεσή τους. Κυρίκος. Η άμυνα, η πιεστική άμυνα φέρνει αποτέλεσμα τώρα για τους Μπίχτερς. Ζώτος θα πάρει το τρίποντο, ενώ μπορούσε να πλησιάσει εκεί για να παίξει. Θα παίξουν 2-2-1-2-1. Δεν το έκαναν όμως οι Μπίχτερς, έτσι δεν αλλάξει το 50-42. Τώρα θα γίνει και το φάουλ από τον Τσίτουρα, ο οποίος βρέθηκε στην πλάτη του Τσέκα, ο οποίος θα πάει τώρα στην γραμμή. Πίλτσις επιστρέφει για τους γηπεδούχους. Τσέκας εκτελεί την πρώτη, θα την βάλει. 50-43. Yeah.
μέσα και η δεύτερη. 50-44 πλέον. Γενόπουλος. Στέβος. Έφτασε γρήγορα πάνω του Τζογλάκης. Τούρας κάνει την κίνηση ο Βιενόπουλος, δεν μπορεί να περάσει την πάσα και στη συνέχεια απλώς και το χέρι του πάνω στον Κουστελέτο, κάνοντας έτσι το τρίτο ομαδικό τον Μπίχτερς, ενώ είναι και το δεύτερο φάουλ αυτό του Τσίτουρα στο μάτς. Γρήκος γυρίζει για να αποφύγει την πίεση, δεν είδε κάποια κίνηση, άφησε στον Κουστελέτο. Πάλι πλάτη τον Βιενόπουλο, ο οποίος θα του κάνει τον πιστεύω, με συγχωρείτε, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ, ο οποίος είναι το τέταρτο, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Μπίχτερς στο τρίτο δεκάλεπτο. Δύο ομαδικά υπενθυμίζω οι Τζόκερς μέχρι στιγμής την τρίτη περίοδο. Τζογλάκης. Τελέτος επιλέγει να πάει από τα αριστερά τελικά. Τον έχασε ο Δημητριάδης. Και συμπληρώνονται πλέον τα ομαδικά από τους γηπεδούχους, έτσι είναι δυστυχημένος στην γραμμή ο Κωστελέτος, ο οποίος περιμένει να εκτελέσει το ζευγάρι βολών. Κάνει την δεύτερη μία στις δύο από τον Κωστελέτο, στους 5 πόντους τη διαφορά. Ενόπουλος. Ξήτησε και πήρε ο Πίλτσης. Έτσι τώρα με τον Δημητριάδη, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από δύο και με το δεξί χέρι τελειώνει καλά τη φάση, 52-45. Κυρίκος. Πλάτη ο Τσέκας, γυρίζει και αυτός ο σκοράρι, 52-47. 2-20 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Απόσταση 5 πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πίλτσης με φόρα προς τα μέσα, τον κόβει κανονικότατα ο Τσέκας, ο οποίος κουβαλάει για την μπάλα τώρα φίλος του Τζογλάκη. Πάλι Τσέκας εναντίον Δημητριάδη. Δεν θα σκοράρει αυτή τη φορά ο ψηλός των Τζόκερς. Μπίλτσις θέλει να φύγει μπροστά, πέρασε από δύο. Ο Νοκοστελέτος τώρα μπροστά του, στέκεται και εκτελεί για δύο ο πιστεύος. 54-47. Τόσο γλου. Νοκοστελέτος. Ο Κυρίκος. Πάουλ τώρα από τον πιστεύω. Υπενθυμίζω έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Brazzers Bichters. Έτσι έχουμε νέες βολές τώρα για τον Κυρίκο αυτή τη φορά. Μέσα η πρώτη, 54-48. Κυρίκος τώρα έτοιμο να εκτελέσει την δεύτερη προσπάθειά του, θα την βάλει και αυτή για το 54-49. Στέβος, πήρα τον Γενόπουλο. Δημητριάδης τώρα, Πίλτσης. Σιτούρας θα σηκωθεί και φτωχή. 56-49. Πάλι με ένα σουτάκι από μέσα απόσταση, οι Μπίχτερς βρίσκουν λύση στην επίθεση για να πάνε και πάλι στο συν 7. Ο Στελέτος εκεί έχει μπροστά του τον Πίλτσι τώρα, θέλει να το πάει στην τρίπλα, γίνεται το κλέψιμο όμως, 3-2-2, αλλά καταλήγει στον πιστεύω, ο οποίος θα εκτελέσει ξανά από μέσα απόσταση. Δεν μπαίνει αυτή τη φορά το καλάθι ο Στελέτος. Πολύ ωραία η πάσα του και ο Τσέκας εκεί σαν σε προπόνηση θα κάνει το 56-51, όλα τα λεφτά μισοκαλάθι. Η ασίστ του Κωνσταλέτου σε αυτή την φάση.
σε 8 δευτερόλεπτα ακόμα στην ίδια την περίοδο. Στέβος στα αριστερά. Δημητριάδης τσεκάρει τις επιλογές του, 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Φίλτσις θέλει να περάσει, κάνει βήματα. Λοκαράν εδώ στην επίθεση της η Big Tets. Τελικά δεν γλιτώσαν το λάθος, Κοστελέτος. Μετά η αλλαγή, αλλά έχουμε και time out τώρα. Με 10 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Τυρίκος. Αλλά στον Τσέκα. Θα γίνει τελικά το πλαίσιο τον Πέλτσι, 2 δευτερόλεπτα, 1, θα εκτελέσει εκείνος εκτός ο οποίος δεν μπαίνει το καλάθι. Φινάλε. Λοιπόν και του τρίτου δεκαλέπτου, 56-51 το σκορ υπέρ των Brothers Big Tets. Ξεκινήσει και το 4ο δεκάλεπτο. Τζόκερς είναι στην πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου, 56-51 το σκορ. 5 πόντοι χωρίς τις δύο ομάδες, με τους Brothers Big Tets να κρατούν το προβάδισμά τους. Ο Τζογλάκης, Ασάρι, τον Κυρίκο, Τσέκας, πήρε αντικανονικό κόψιμο από τον Τσιτουρά. Τα λέει με τον Αυτόσογλου. Αυτό είναι και το τρίτο φάουλ το δικό του. Την αναμέτρηση. Τσέκα εκτελεί τώρα την δεύτερη. 56-53. Γενόπουλος. Ο Δημητριάδης ψάχνει πάσα ο Πιστεύος, βρήκε τον Τσίτουρα για τρεις ο Βιανόπουλος, 59-53. Κυρίκος. Κυροτσέκας. Αλλάζει κατεύθυνση ο Κυρίκος. Πάλι με τον Τσέκα προλαβαίνει και του κάνει το φάουλ. Θα μιλά ο Πιστεύος. Και το φάουλ και για τον Πιστεύο στο μάτς. Φιλιπάκος αυτή ξανά στον Κυρίκο. Θα εκτελέσει αυτός για τρεις. Συμπάλα στο σίδερο. Μητριάδης. Κράτησε. Έφτασε με μια μακρινή πάσα τον Πίλτσι. Λύθηκε από δύο, εκείνος έχασε την μπάλα την ώρα που πήγε να κάνει την τρίπλα. Γυρίζει τώρα τον Κυρίκο. Κύριο πιστεύω, ο Φιλιπάκος, συγχωρείτε. Ο Ζωγλάκης τώρα είναι μήκα από την κατάσταση στην επίθεση. Για τρεις από αρκετά μακριά, ο Κυρίκος το πίσω στο σούτ, δεν το έβαλε όμως. Την επαναφορά τώρα οι Big Tets. Για τους οποίους επιστρέφουν στο μάτς Ζώτος και Πολυχρονόπουλος. Πολυχρονόπουλος τώρα ζώνει από τους Τζόκερς. Ζώτος εκτελεί για τρεις από την ώρα που μπήκε, κάνει αισθητή την παρουσία του κατευθείαν. 62-53. Τζογλάκης. Φάουλ τώρα του Πολυχρονόπουλου. Τρίτο ομαδικό τον Big Tets, τρίτο φάουλ και για τον Πολυχρονόπουλο. Τρεις παίκτες τον Big Tets με τρία φάουλ. Τσίτουρας, Πολυχρονόπουλος και Πιστεύος. Λιπάκος. Για δύο πόντους ο Τσέκας, θα μπει το δίποντο. 62-55. Γενόπουλος. 7 και 50 ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.
Χρονόπουλος. Παίζει ωραία με τον Δημητριάδη. Θα πετύχει το καλάθι εκείνος, ενώ έχει κερδίσει και το φάουλο από τον Τσέκα. 64-55. Δικαίωμα και για μια βολή για τον παίκτη των Μπίφτερς, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία τώρα σε ένα καθοριστικό σημείο να πάνε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό και στους 10 πόντους συγκεκριμένα. Δεν θα το κάνουν όμως, καθώς αυτό έχει στην βολή ο Δημητριάδης, τελευταίο δίκτυο Τσίτουρας, η κατοχή είναι για τους Jokers. Λιπάκος. Και του Τζογλάκη και πήρε. Θα εκτελέσει τελικά. Δεν μπαίνει το καλάθι. Ο rebound αμυντικό στα χέρια του Πολυχρονόπουλου. Σταματάει με φάουλ και την κόβει τη φορά ο Φιλιππακός. Ο Στελέτος επιστρέφει στο μάτι στη θέση του Λιβάδη. Τσίτουρας λίγο πιο πίσω από την βολή, ακόμα όμως το σουτ, εκαθάζεται. Ο Στελέτος λίγο να χάσει, ζήτησε και πήρε ο Φιλιππάκος, θα εκτελέσει τώρα για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Κυνηγάει την μπάλα και την προλαβαίνει ο Αυτοσόγλου. Τζογλάκης κατευθείαν έδωσε στον Τσέκα, τρομερή εδώ η πάσα, 64-57. Ο Πολυχρονόπουλος, 6-40 ακόμα. Ζώτος είναι μόνος του, δεν είναι να τον αφήνει μόνο τον Ζώτο. Αυτή τη φορά το έχασε. Αλλά γενικά θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική η Τζόγκερς με το συγκεκριμένο παίκτη. Ο Στελέτος πήρε ο Τσέκας. Προσπαθεί να τον πιέσει ο Τσίτουρας. Φιλιππάκος στα 10 δευτερόλεπτα επίθεση των Τζόγκερς. Αυτός ο Γλου, αυτός θα εκτελέσει. Και θα τον βάλει. 64-60. Δεν παραδίνονται οι Jokers. Ο Αυτόσογλου πλησιάζει τώρα την ομάδα του στο μείον 4, ενώ έχουμε και time out από τους Μπίχτερς αυτή τη φορά. Επιστρέψαμε πίτα από το time out. Μόλις 4 πόντοι χωρίς τους δύο ομάδες, καθώς οι Jokers πλησιάσαν κι άλλο με 6 λεπτά. Και 3 δευτερόλεπτα να απομένουν ακόμα. Επιθετικό rebound του Δρυβάκου. Για να έχουν ακόμα μια επίθεση στην κατοχή του οι Μπίχτερς. Ζώτος. Ο Λιχρονόπουλος με 3 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει ανάμεσα από 2. Η μπάλα όμως φεύγει εντελώς άστοχα. Στελέτος. Φιλιππάκος πέρασε στον Τσέκα, ο οποίος ποστάρει, γυρίζει και θα αφήσει την μπάλα. Όχι, δεν του έκανε το χατήρι. Άτυχος εδώ ο ψηλός των φιλοξενούμενων. Ο Χρονόπουλος. Τρίποντο από τον Ζώτο, ούτε τώρα θα βρει στόχο. Ο Στελέτος, 4 εναντίον 2 μπροστά τώρα οι Jokers. Καθαρή άμυνα τον Δημητριάδη. Τελευταίος ποιος έχει ακουμπήσει ο παίκτης των Μπίχτερς, λένε οι διαιτητές. Παραμένουν στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Φίλτσης επέστρεψε στο μάτς, πήρε την θέση του Βιανόπουλου. Τσέκας πήρε από την επαναφορά, εκτέλεσε κατευθείαν. Ο Λιχρονόπουλος τώρα θέλει να πατήσει γκάζι. Πέρασε από τον Φιλιππάκο. Στέκεται για 2 πόντους, θα το βάλει. 66-60. Λεβάζει ο Κοστελέτος για τους Jokers. Αφήνει τώρα στον Φιλιππάκο. Μπαλά καταλήγει στον Αυτόσογλου. Με 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα τώρα οι Jokers. Πρέπει να εκτελέσει ο Αυτόσογλου. Θα το κάνει, παίρνει ένα σκοτωμένο σουτ το οποίο θα βρει στο σίδερο. Ζώτος. Ράτησε, άφησε τώρα στον Πολυχρονόπουλο. Ζητάει ο Δημητριάδης εκεί στην πλάτη του Φιλιππάκου.
τώρα θα καταλήξει και η μπάλα. Όλο τον αυτό ο Γλου. Είναι μόλις το πρώτο που κάνουν οι Τζόκερς στο 4ο δεκάλεπτο. Με συγχωρείτε, είναι το τρίτο. Δεν κάτι έχει γίνει. Με τον πίνακα είχε μηδενίσει ο αριθμός των φάουλ. Από 3 έχουν οι δύο ομάδες. Σούτ από το πλάι. Ζώτος αστοχή και πάλι. Δεκάμε στο τελευταίο τετράλεπτο. 66-60 υπερθυμίζω το σκορ. Στελέτος. Αυτός τον Τζογλάκη. Εκείνος με τη σειρά του τον Φιλιπάκο. Ξανά Τζογλάκη θα εκτελέσει από την κορυφή. Στοχή όμως την προσπάθειά του. Και έτσι χάνουν μια ευκαιρία να πλησιάσουν τώρα οι Τζόγκερς. 6,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του μάτς. Ο Χρονόπουλος. Βιλτζής άφησε και πάλι στον Πολυχρονόπουλο. Πήρε ξανά. Να πάει προς τα μέσα. Στημένος ο Κοστελέτος, δεν υπήρξε κάποια παράβαση. Φιλιπάκος τώρα. Κυρίκος του δίνει ξανά. Τρίποντο εύστοχο. 66-63. Στο τρίποντο πλέον το μάτς. Με 3 λεπτά. Να απομένουν ακόμα. Πολυχρονόπουλος. Είναι η επιλογή για σκρίν ο Δημητριάδης. Πάλι μπάλα στον Πολυχρονόπουλο. Πίλτσης τώρα στα δεξιά. Να πάει προς τα μέσα. Μίδειξαν μπροστά του Κυρίκος και ο Κοστελέτος. Το φάουλ το έχει κάνει ο Κοστελέτος. Φάουλ που είναι το τέταρτο για τους φιλοξενούμενους. Δημητριάδης δεν μπορεί να εκτελέσει. Την μπάλα όμως βρήκε ξανά εδώ και πάλι στο σώμα του Γρυβάκου, ο οποίος πήγε να πετάξει, να την πετάξει στα πόδια των του Φιλιπάκου, όμως δεν γίνει πάλι στο δικό του σώμα και έτσι η κατοχή είναι για τους Τζόκερς. Αυτός ο Γλου εδώ για την ισοφάριση, η οποία δεν θα έρθει. Ο Χρονόπουλος. 66-63, 2-19 για το τέλος. Ζώτος για να δώσει ανάσα στην ομάδα του. Δρυβάκος στην ανανέωση και στο καλάθι. 68-63. Βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο σημείο ο Δρυβάκος. Στο συν 5 πλέον οι Μπίχτερς. Ο Στελέτος. Θα μείνει συμπαίκτη, έκοψε ο Τζιτζογλάκης, εκείνον πήγε η μπάλα, ο Πίλτσης κατέβασε το χέρι του και έκανε το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό και για τους Brothers Μπίχτερς. Βολές όμως καθώς ήταν πάνω στην προσπάθεια το φάουλ. Ο Τζιτζογλάκης είναι ήδη στην γραμμή των βολών. Μέσα η πρώτη, 68-64, κάθε πόντος από εδώ και πέρα μετράει. Βάζει και την δεύτερη, αλάνθαστος, 68-65. Πολυχρονόπουλος. Παλάει την μπάλα, πέρασε το κέντρο, τώρα αφήνει στον Ζώτο. Θα εκτελέσει για τις αυτοσύντες, τώρα θα βρει στόχο άστοχο στις τελευταίες επιθέσεις του ο Ζώτος. 1-35 ακόμα. Μπορούν με τρίποντο να ισοφαρίσουν ακόμα. Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να το κάνουν με τον Κυρίκο, δεν βρίσκει όμως στόχο εκείνος. Αμένει η πρώτη ευκαιρία για ισοφάριση από τους Τζόκερς. Να δούμε αν θα έχουν άλλοι στο 1-17 που απομένει ακόμα. Δημητριάδης. Βίλτσης έχει λίγο χώρο, πλησιάζει και με τη βοήθεια του απλό θα πετύχει το καλάθι. 70-65. Κυρίκος. Ο Κοστελέτος, βιάζονται τώρα οι Τζόκερς. Θα στοχίσει όμως ο Κοστελέτος, βλέπετε και την αντίδρασή του για την πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία του. Βίλτσης από την άλλη, Δημητριάδης, δεν υπάρχει λόγο για διασύνη και το ξέρει και ο ίδιος. Γι' αυτό κρατάει τώρα για να ξοδέψει και κάποια δευτερόλεπτα. 44 ακόμα για το τέλος. Δημητριάδης για να τελειώσει το μάτς, δεν το κάνει.
Θετικό rebound όμως του Δρυβάκου ακόμα, ένα τον ίδιο πήγε να σηκωθεί ο ίδιος για να εκτελέσει ο Κοστελέτος που κάνει το foul, το οποίο θα τον στείλει στην γραμμή, συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Στα 34,9 έχει σταματήσει το χρονόμετρο, 70-65 το σκορ, στο συν 5 που μπορεί να γίνει συν 6 συν 7 ή μπορεί να μείνει και ίδιο από τις βολές του Δρυβάκου τώρα. Μέσα η πρώτη, 71-65. Τελεί τώρα και την δεύτερη, 2 στις 2, 72-65. Συν 7 πλέον για τους Μπίχτερς. Πολύ δύσκολα τα πράγματα γίνονται τώρα για τους Τζόκερς, οι οποίοι καλούν time out. Ακόμα στο ρολόι, 72-65 το σκορ. Μαξιλαράκι 7 πόντων κρατούν τώρα στα χέρια τους οι Μπίχτερς. Κουστελέτος, πίνει στον Φιλιππάκο, του έχουν αφήσει χώρο. Ανενόχλητος πήρε το τρίποντο εδώ ο Φιλιππάκος, το έχασε όμως και νομίζω πως κάπου εδώ το παιχνίδι παίρνει την τροπή που θέλουν οι Μπίχτερς. Θα γίνει και το φάουλ τώρα στον Δρυβάκο, 18,7 ακόμα για το τέλος. Ο Δρυβάκος πάει ξανά στην γραμμή, νωρίτερα έφτασε και στις δύο βολές του. Να δούμε τώρα τι θα γίνει σε αυτό το ζευγάρι των βολών του παίχτη των Brazzers Bichters. Θα βάλει την πρώτη, 73-65. Κάνει την δεύτερη, όμως ο ίδιος παίρνει το rebound και κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει. 16 δευτερόλεπτα ακόμα, δεν υπάρχει διάθεση να γίνει κάτι άλλο. Οι δύο ομάδες δίνουν τα χέρια. Φινάλη λοιπόν, νίκη για τους Brazzers Bichters, που θα δώσουν τέλος στο σερί των ητών και θα επιστρέψουν στις νίκες. Θα πάνε πλέον στο 3-3, ενώ από την άλλη οι Jokers για ακόμα μια αγωνιστική δεν θα καταφέρουν να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη και θα πέσουν στο 0-5.